Πάρτε επαφή με το σώμα σας. Αρχίζω να περιγράφω μία συνάντηση την ψυχή και την αίσθηση όταν συναντάει τον ήλιο. Αυτό το είδες στην πραγματική σας ζωή με διάφορες συναντήσεις που μπορεί να έχετε ή να είχατε στο παρελθόν. Όταν ένας άνθρωπος έχει ψυχή και αισθάνεται και συναντήσει έναν άνθρωπο μόνο με νου, τότε το πρώτο πράγμα που θα δει είναι η ανισορροπία του. Ο νους είναι ανισόρροπος. Έχει ένα ακλόνητο και απόλυτο πιστεύω. Δεν αισθάνεται καμία ανάγκη, δεν θρέφεται. Είναι συνέχεια σε μία προσπάθεια. Δεν έχει λογική ο λόγος. Και εσείς για μία στιγμή, αν είσαστε παρόντες, θα αισθανθείτε τον παραλογισμό. Αν επιτρέψετε να αισθανθείτε τον παραλογισμό, τότε το πρώτο πράγμα που θα συναντήσετε μέσα σας είναι ο φόβος. Ο φόβος θα έρθει σαν αίσθηση για να κρατήσετε μία απόσταση και να δώσετε ονοματεπώνυμο. Είναι ανισόρροπος. Αυτή είναι μια αλήθεια που θα βγει μέσα από αυτό που θα αισθανθείτε και θα αναγνωρίσετε. Αν επιτρέψετε να περάσει μέσα σας αλήθεια, τότε αυτό θα σας πάει στο επόμενο βήμα. Να περπατήσετε εσείς στο δρόμο σας και να προσπεράσετε τον άνθρωπο αυτόν που είναι ανισόρροπος. Εάν τιμήσεις αυτό που αισθάνεσαι, θα δεις ότι δεν έχεις τίποτα κοινό εκείνη τη στιγμή μαζί του. Εάν μείνεις στη δική σου ισορροπία ως αίσθηση, ως λογική, συναντήθηκες με τον ανισόρροπο νου, τον αφήνεις και περπατάς. Αν αρνηθείς αυτό το φόβο, που είναι για να σε προστατεύσει, για να μπορέσει να πάρεις μία απόσταση, τότε αυτή η απόσταση θα κλείσει. Θα αρχίζεις να επικοινωνείς μαζί του. Τώρα θα συμβεί ο θυμός. Η λογική και το παράλογο. Ο θυμός θα έρθει για να σου δείξει την αλήθεια. Ότι αρχίζεις να χάνεις θέση. Αρχίζεις να χάνεις τη δική σου ισορροπία. Εκεί θα ξεκινήσει να υπάρχει το δικό σου νου μια ψευδαίσθηση, μια διαστρέβλωση, ότι μπορείς το ανισόρροπο να το φέρεις σε ισορροπία. Και έτσι ξεκινάς και μπαίνεις στην προσπάθεια.
Δεν γνωρίζεις ότι μπαίνοντας στην προσπάθεια αρχίζεις να χάνεις τη δικιά σου λογική. Δεν μπορείς να δεις ότι αρχίζεις να χάνεις τη δική σου ισορροπία, τη δική σου αίσθηση, τη δική σου αλήθεια. Επειδή ο νους είναι ανισόρροπος και είναι και απόλυτος, στηρίζεται σε ένα πάρα πολύ βαθύ πιστεύω. Είναι ακλόνητο, απόλυτο. Δεν έχει καμία αμφισβήτηση μέσα, καμία αμφιβολία. Είναι ένα πιστεύω σαν βράχος. Αυτό όσο εσύ θα είσαι μαζί του, θα αρχίζει σιγά σιγά να αμφισβητείς αυτό που αισθάνεσαι. Θα αρχίζει να αμφισβητείς τη δική σου λογική. Και έτσι θα αρχίζει να μπαίνει σε μια δική σου ανισορροπία. Θα αρχίζει να αφήνεις αυτό που είναι για σένα ως ανάγκη. Αυτό που αισθάνεσαι ως αλήθεια. Αυτό που είναι ο δρόμος. Αυτό που χρειάζεται να περπατήσεις εσύ και κοιτώντας το ανισόρροπο, το παράλογο, θα μπει σε μια προσπάθεια να το ισχυώσεις. Όλο αυτό θα γίνει για να μην προσπεράσεις τον νου. Τον συνάντησες, αλλά δεν τον άφησες. Αφού δεν τον άφησες, τότε το επόμενο βήμα θα είναι ο εγκλωβισμός του εαυτού σου, αυτού που είσαι μέσα σε ένα παράλογο νου. Και έτσι αρχίζει να συμβαίνει η ανισορροπία μέσα σου. Αυτό γίνεται σταγόνα-σταγόνα, δεν το αναγνωρίζεις. Αφήνεις ένα-ένα αυτό που αισθάνεσαι. Αρχίζεις και αφήνεις ό,τι σου έδινε χαρά. Αρχίζεις και αφήνεις ό,τι δημιουργούσες και ό,τι σου έδινε την αίσθηση της ομορφιάς σου. Στην πραγματικότητα θα τοποθετείς τα πόδια του ανισόρροπου νου για να μπορέσει να ισορροπήσει. Κάτι που δεν θα συμβεί ποτέ. Εάν θα πνίξεις και το θυμό που θα σου έβαζε το όριο, θα σε πήγαινε στην αλήθεια. Τώρα θα μπει στο αντέχω και στο υπομένω. Θα μπει σε μια προσδοκία ότι μπορεί ο ανισόρροπος να αναγνωρίσει την ισορροπία. Ο παράλογος τη λογική. Και έτσι δεν βλέπεις καθαρά ότι υπάρχουν δύο αντίθετες κατευθύνσεις. Δεν θα απλώσει η λύπηση πώς μπορείς να αφήσεις τον παράλογο, τον τρελό, τον ανισόρροπο και να περπατήσεις τη δική σου ισορροπία. Και έτσι συμβαίνει μια συμβίωση. Ο εαυτός, η ψυχή, με αίσθηση, με το νου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστείς, να χαθείς. Ο νους είναι απόλυτος, δεν αφήνει περιθώριο. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι αρχίζει και μπαίνει το πρέπει στη ζωή σου. Αν το πολεμάς, πιστεύοντας ότι μέσα από αυτό που αισθάνεσαι και μέσα από τη λογική μπορεί εκείνος να ακούσει, να αισθανθεί, χάνεσαι ακόμα περισσότερο. Ο νους δεν έχει αίσθηση, δεν έχει αναγνώριση, δεν έχει βίωμα. Έχει μόνο κίνηση. Τυφλή, χωρίς αίσθηση, μέσα από μία μίμηση και ένα πιστεύω που τον κάνει να αισθάνεται ότι είναι ξεχωριστός, μοναδικός, ο πρώτος. Με
Με τον καιρό αρχίζεις και χάνεις το δικό σου σημείο ισορροπίας. Αρχίζεις και χάνεις ό,τι σου άρεσε. Και έτσι χωρίς να το καταλάβεις γίνεσαι εσύ ο ανισόρροπος, γίνεσαι εσύ ο νους, αφήνοντας την αίσθηση και την ψυχή, αφήνοντας τον εαυτό. Και έτσι η ανισορροπία είναι μεταδοτική. Εάν δεν προσπεράσεις το νου, δεν τον αφήσεις πίσω σου, τότε αυτός απλώνεται. Χωρίς να το καταλαβαίνεις, έχεις μπει σε μία προσπάθεια να ισιώσεις το στραβό. Να ισορροπήσεις το ανισόρροπο. Να βάλεις λογική στο παράλογο. Και αρνείσαι να δεις ότι έτσι ήταν πάντοτε. Έτσι τον συνάντησες. Αρνείσαι να δεις ότι τρόμαξες την ώρα που είδες την τρέλα. Αρνείσαι να δεις ότι φοβήθηκες με το ανισόρροπο και το παράλογο. Και για να μην αισθανθείς αυτό το φόβο που θα σε κράταγε μακριά, μπήκες από μία άλλη πόρτα για να συμβιώσεις. Αυτό είναι ο θαυμασμός. Θαυμάζεις τον παραλογισμό. Θαυμάζεις το ανισόρροπο. Στην πραγματικότητα αρχίζεις να λες πώς μπορείς και το κάνεις. Αντί να μείνεις κάθετος και να πεις αυτό είναι τρελό που κάνεις. Και έτσι οι άνθρωποι άρχισαν να θαυμάζουν τα καμώματα του νου. Ό,τι τρέλα υπάρχει, τη θαυμάζουμε. Ό,τι ανισόρροπο και επικίνδυνο το θαυμάζουμε. Στην πραγματικότητα αυτό γίνεται για να μην του δώσουμε ονοματεπώνυμο και απλά το αφήσουμε. Έτσι αν πάτε στην πρώτη συνάντηση, στην πρώτη στιγμή θα δείτε το φόβο. Την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε η ανισορροπία, η τρέλα, υπήρχε ένα μικρό σφίξιμο. Αυτό το αφήστε να απλώσει μέσα σας ως αλήθεια. Το ανισόρροπο και το παράλογο το φοβήθηκα. Αρνήθηκα να το ονομάσω με ονοματεπώνυμο. Έχεις τρέλα. Ανισορροπία. Φαντασίωση. Είσαι χαμένος. Δεν ξέρεις τι θέλεις. Δεν έχεις λογική. Δεν αισθάνεσαι. Δεν έχεις αισθήματα. Είσαι παγωμένος. Είσαι νεκρός.
θα δείτε μέσα ότι έχετε μία αντίδραση ή αντίσταση να ονομάσετε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν το θάνατο τον λες ζωή, είναι για να κρατήσεις το θάνατο στη ζωή σου. Όταν το παράλογο ψάχνεις να βρεις μία λογική, είναι για να κρατήσεις το παράλογο στη ζωή σου. Όταν στο ανισόρροπο ψάχνεις να βρεις μία υποτιθέμενη ισορροπία, είναι για να κρατήσεις την ανισορροπία στη ζωή σου. Έτσι αρχίζεις και ζεις μία ζωή ανισόρροπη. Έξω από εσένα, έξω από τα θέλω σου, έξω από το μου αρέσει, χωρίς όριο, χωρίς να αισθάνεσαι το σώμα σου, χωρίς να έχει λογική αυτό που κάνεις, να έχει πάντα υπέρβαση, προσπάθεια, να έχει ένα ξεχύλωμα. Τώρα αρχίζεις και γίνεις εσύ ο ανισόρροπος. Ο ίδιος ο νους που ήταν ανισόρροπος και έκανε εσένα μέσα από τον εγκλωβισμό να ζεις μια ανισόρροπη ζωή, αρχίζει και σε κατηγορεί τώρα. Λέει εσένα τρελό, ενώ ήσουν ο λογικός και έχασες τη λογική σου. Λέει εσένα ανισόρροπο, γιατί εσύ είσαι στην προσπάθεια. Στην πραγματικότητα σου δείχνει τη διαδρομή που έχεις κάνει και το αποτέλεσμα που έφτασες. Να ζεις χωρίς να ζεις. Να είσαι παράλογος χωρίς λογική. Να ζεις ανισόρροπα χωρίς ισορροπία. Εσύ αν συνεχίζεις να αρνείσαι την αλήθεια σου είναι γιατί ακριβώς θέλεις ακόμα να τον κρατήσεις το νου μαζί σου. Εάν τυχόν πατήσεις σε ένα χειρόφρενο, θα δεις ότι ναι, είμαι μέσα σε μια ανισορροπία. Όλα αυτά όμως ξεκίνησαν από την ώρα που άρχισα να τιμάω εγώ ένα νου. Χρειάζεται να αναγνωρίσετε ότι ο ανισόρροπος και ο παράλογος είναι απόλυτος. Πιστεύουν τόσο δυνατά τη φαντασίωση που έχουν μέσα στο νου τους, που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Το πιστεύω τους είναι ακλόνητο σαν πέτρα. Και έτσι αντί να ονομάσεις ότι αυτός είναι τρελός. Πιστεύει απόλυτα κάτι που δεν έχει βιώσει ποτέ. Δεν έχει καμία αίσθηση. Δεν γνωρίζει καμία αλήθεια. Είναι ανισόρροπος και επικίνδυνος. Για να μείνω όμως εγώ μαζί του τόσο καιρό με αυτό το νου, χρειάζεται τώρα να δω τι έχω κάνει σε μένα. Εγώ τι έχω πιστέψει. Το πρώτο λάθος που πίστεψε ο άνθρωπος είναι ότι μπορεί να κάνει ένα νου ζωντανό. Πίστεψε ότι μπορεί να κάνει μία απουσία παρουσία. Πίστεψε ότι μπορεί να κάνει ένα ανισόρροπο ισορροπημένο. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν τον δέχτηκε έτσι όπως είναι. Ανεύθυνος, ανισόρροπος, ανίκανος, ανήθικος, ανικανοποίητος.
Έτσι είναι ο νους και τον αφήνεις στην άκρη και περπατάς. Όχι, θα τον πάρω μαζί μου, είπε ο άνθρωπος. Θα τον αλλάξω, θα του δώσω ζωή. Και έτσι χάθηκε η ζωή του άνθρωπου. Έτσι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που χρειάζεται τώρα οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν το νου σε αυτό που είναι. Να αναγνωρίζουν και τους ανθρώπους με νου. Αρχίζουν να βλέπουν και τους ανθρώπους που έχουν ψυχή ή δεν έχουν ψυχή. Που αισθάνονται ή δεν αισθάνονται. Αρχίζουν να βλέπουν τους ανισόρροπους και τους τρελούς όπως πραγματικά είναι. Αλλά ακόμα υπάρχει λίγος φόβος να ονοματίσουν τα πράγματα με το όνομά τους. Ακόμα δεν θέλω να δω λίγο το βάθος. Στην πραγματικότητα δεν θέλω να δω το χάσιμο, το δικό μου, μέχρι που πήγα δηλαδή, για να αναστήσω ένα νου. Μέχρι που έφτασα για να κάνω το ανισόρροπο ισορροπημένο. Το τρελό λογικό. Να μην δω τι έχω χάσει από αυτά που μου δόθηκαν και μέσα από την αντίθετη ροή να δίνω στο θάνατο ζωή και να χάνε τη ζωή. Έτσι μόλις δυναμώσεις μέσα σου και είσαι ξεκάθαρος με εσένα, τη διαδρομή, δεις τη δική σου ανισορροπία, το δικό σου παραλογισμό, τη δική σου προσπάθεια, το δικό σου μειόριο. Δεις ότι προσπαθείς να σε αναγνωρίσει ο παράλογος και όχι να σε αισθανθείς. Να θέλεις να σε δεχτεί ο ανισόρροπος και όχι να είσαι σε ισορροπία. Να θέλεις να πιστέψει εκείνος ότι εσύ είσαι ως αξία αυτό που αισθάνεσαι και έτσι χάνεις. Έτσι χρειάζεται να αναγνωριστεί πώς η λογική χάθηκε. Πώς έζησα χωρίς λογική. Πώς έζησα χωρίς ισορροπία στη ζωή μου. Χωρίς να κάνω τα μου αρέσει. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται να αναγνωρίσεις για να αφήσεις όλο αυτό το παραλογισμό είναι η προσδοκία ότι κάποια στιγμή ο νους ο παράλογος, ο ανισόρροπος θα γίνει λογικός. Ότι μπορεί ο νεκρός να αναστηθεί. Οπότε μέσα από την προσδοκία ακόμα μένεις κοντά στον νου. Και έτσι η ανθρωπότητα δεν περπατάει, γιατί μόλις οι άνθρωποι αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να αφήνουν
το παράλογο, για να λαμβάνουν λογική, να αφήνουν την ανισορροπία στη ζωή τους, για να συμβαίνει ισορροπία, τότε προχωρώντας εσύ στον δρόμο σου και αφήνοντας όλα αυτά τα αν, θα αρχίσουν και οι άνθρωποι που έχουν ψυχή να αφυπνίζονται. Θα ζητάει ο καθένας αυτό που μπορεί να λάβει. Ένα βήμα. Θα αρχίσει να εμφανίζεται ο λόγος που ήρθαν στη γη, γιατί μπορεί να ήρθε ο άλλος από το τίποτα και να χρειάζεται να ζήσει το ένα. Εάν εσύ πιστεύεις πάλι μέσα στο δικό σου πιστεύω ότι μπορεί οι άνθρωποι να ζήσουν ό,τι εσύ αισθάνεσαι, είσαι πάλι λάθος, πάλι χάνεσαι. Πίσω από αυτό υπάρχει μια ορατή κρίση, δεν φαίνεται. Δηλαδή, πολλές φορές λέω, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν πάει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό είναι κρίση. Δεν θέλω να τον δω όπως πραγματικά είναι ακόμα και να δεχτώ αυτό που είναι. Πάλι από πίσω κρύβεται μία ώρα τη σύγκριση με εμένα τον ίδιο ή με κάποιον άλλον. Άρα έτσι χάνω τη δική μου ισορροπία. Δεν κοιτάω εμένα, ποιο είναι το επόμενο βήμα, τι χρειάζεται να κάνω για εμένα και εκείνος θα κάνει για τον εαυτό του. Έτσι χάνω την ισορροπία μου μόλις αρχίζω να ασχολούμαι με τους άλλους. Μόλις κοιτάξω έξω από εσένα, χάνω την ισορροπία μου, έξω από εμένα. Ακόμα και εσένα για να αισθανθώ μέσα από εμένα θα σε αισθανθώ. Αν αφήσω εμένα και κοιτάξω εσένα, θα χάσω την επαφή με την αίσθηση. Έτσι θα σε δω μέσα από το νου. Θα έχω κρίση και σύγκριση. Μόνο μέσα από την εσωτερική αίσθηση μπορώ να σε ακουμπήσω, να σε πλησιάσω. Μέσα από την εσωτερική μου ισορροπία στον δικό μου αυτό θα μπορέσω να αισθανθώ και εσένα. Λίγο να χάσω επαφή, λίγο να κοιτάξω έξω από εμένα, χάνω τη δική μου ισορροπία, χάνω το βήμα μου. Έτσι θα αρχίσω να σας περιγράφω τι κάνει ένας νους για να χαθείς. Ένας νους σε κοιτάει και σου λέει «κοίτα με». Ένας νους κάθεται μπροστά σου και λέει «σου αρέσω». Ένας νους κάθεται απέναντί σου και σου λέει «με θέλεις». Δηλαδή το ζητούμενο είναι πώς θα πάρει το βλέμμα από εσένα να κοιτάξει εκείνον. Έτσι συμβαίνει ανισορροπία.
Έτσι θα δείτε στη ζωή σας ποιοι άνθρωποι ήταν σημαντικοί για εσάς, γιατί μέσα από αυτούς χάσατε την ισορροπία σας. Γιατί ο σημαντικός έρχεται μέσα από το νου. Έγινε σημαντικός. Θα δείτε αν θαυμάσατε κάποιον. Θα δείτε αν τον μιμηθήκατε. Θα δείτε αν πιστέψατε ότι αυτό που βλέπετε, αν το κάνετε και εσείς, θα σας δώσει το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι χάθηκε και η αλήθεια, γι' αυτό και ο Κύριος έγινε κάτι που το θαυμάζουμε. Έτσι μπήκε η μίμηση. Μιμούμαστε ό,τι βλέπουμε, τα πάθη του, αυτά που πιστεύουμε. Δεν μπορούμε να αισθανθούμε ποτέ την ουσία αυτού που ήλιωσε. Οι γυναίκες μιμούνται την Παναγία, οι άντρες τον Κύριο και όλοι είμαστε χαμένοι. Όπως έχει παρουσιαστεί βέβαια. Παναγία ως μια γυναίκα που είναι μέσα στη λύπηση, που αντέχει, που υπομένει και ο Κύριος που υποφέρει για τις αμαρτίες μας. Ένας παραλογισμός. Μια τρέλα. Έτσι με τα χρόνια το πιστεύω έγινε βαθύ. Πέτρωσε. Τώρα δεν θα αισθανθείς. Θα μιμηθείς. Είναι η στιγμή να δούμε πρόσωπο με πρόσωπο τον παραλογισμό και την ανισορροπία. Αν φοβάμαι κάτι ακόμα, αυτό είναι. Η αλήθεια απέναντι στο ψέμα. Η λογική απέναντι στον παραλογισμό. Προσπέρασα το φόβο. Το ανισόρροπο, το καταστροφικό. Έτσι δεν προστατεύτηκα.
Και για να μην αισθανθώ το φόβο, μπαίνω στην κοροϊδία. Πρώτα του εαυτού και μετά το συνθηκόν. Απέναντι σε ένα τρελό χαζογελάς. Απέναντι σε ένα παράλογο μιλάς για λογική. Έτσι αυτό που χάνω είναι η αναγνώριση. Όπως έχω πει το ονοματεπώνυμο. Έτσι, αν θέλω να θεραπεύσω κάποιον, πρώτα πρέπει να αναγνωρίσω την τρέλα. Να δώσω ονοματεπώνυμο. Το ψέμα. Το παράλογο. Τη διαστρέβλωση. Το ανισόρροπο. Τη φαντασίωση. Πρώτα το αναγνωρίζεις, το αναγνωρίζω και μετά απλά στο δίνω να το δεις και σε ρωτάω αν θες να το κρατήσεις. Αυτά όμως χρειάζεται να γίνουν χωρίς ντροπές, χωρίς κρύψιμο, χωρίς διαστρεβλώσεις. Ακόμα δεν το έχω ολοκληρώσει. Έτσι χρειάζεται να δω τη δική μου ανισορροπία. Να δω το δικό μου παράλογο στη δική μου ζωή. Και να δω το βάθος της καταστροφής. Όταν επιτρέπεις το νου να είναι μπροστά από εσένα. Έτσι τώρα που είμαστε σε αυτό το σημείο, ο εαυτός θα περάσει μπροστά και ο νους πίσω. Έτσι αφήνεις τον παραλογισμό, την ανισορροπία, τη διαστρέβλωση. Δείτε τι κρύβεται πίσω αν σας πω να αφήσετε. Αν φοβάστε, αν έχετε λύπηση.
Αν κάτι από τα δύο υπάρχει, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η αναγνώριση. Τα πράγματα με το όνομά τους. Θα αισθάνεστε την τάση για ανισορροπία, για να αισθανθείτε μέσα σας ποια είναι η ισορροπία σας. Πρώτα θα αναγνωρίζετε την τάση και μετά θα μένετε στο κέντρο σας. Πρώτα θα βλέπετε την τάση για το παράλογο και μετά θα δέχεστε τη λογική. Η ανισορροπία έχει μέσα το λίγο ακόμα. Η ισορροπία έχει το τώρα. Αναγνωρίστε και αφήστε. Εγώ, Δαβίδ, από την ανισορροπία στην ισορροπία. Από την αναγνώριση το αφήνω. Στο όνομα του Θεού. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στο όνομα μου Δαβίδ, του Ιού του επί της γης, στο όνομα της Χριστίνας κόρης του, στο όνομα του Ιάσονα και του Αγίου Πνεύματος, και όλα αυτά επιστρέφουμε αναγνώριστο Δημιουργό. Πατέρας, η μητέρα, ο Κύριος, εγώ Δαβίδ, η Χριστίνα, ο Ιάσονας και το Άγιο Πνεύμα, οι ψυχές μέρο και ζωή στη γη. Αμήν.